Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε Δημοσθένη σε σένα για τον ένοπλο άνδρα, ο οποίος παίρνει τον τρόμο στο κέντρο της Αθήνας. Μία υπόθεση που πραγματικά έχει δημιουργήσει ανησυχία στους κατοίκους της πρωτεύουσας. Ανησυχία και στους άνδρες της ελληνικής αστυνομίας. Οι πληροφορίες λένε ότι ο συγκεκριμένος χτυπά τα θύματά του με το μαχαίρι. Για πες μας ακριβώς τι γίνεται εδώ. Ακριβώς, Φίλιππε, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται έρευνες αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ενός αγνώστου ατόμου μέχρι στιγμής, ο οποίος με ένα μαχαίρι, όπως τα προανέφερες, παίρνει τον τρόμο στο κέντρο της Αθήνας. Ο άντρας αυτός έχει επιτεθεί ειδικά σε νεαρά άτομα, πρόσφατο θύμα ήταν ένας 23χρονος, τον οποίο χτύπησε ελαφρά με το μαχαίρι, αλλά υπάρχουν καταγγελίες ότι έχει χτυπήσει και άλλα άτομα. Η αστυνομία έχει βάλει παγίδες, όπως λέει, σε όλα τα κεντρικά μέρη της Αθήνας, στο κέντρο της Αθήνας, ειδικά στις περιοχές Ομόνιας και Μεταξουργείου, όπου έγιναν καταγγελίες ότι χτύπησε εκεί πέρα, και ψάχνει να δει τι ακριβώς συμβαίνει. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι πάσχει από ψυχολογικά προβλήματα, γιατί εντελώς ανέτια χτυπά τα θύματά του, ούτε τα ληστεύει. Αυτό είναι το περίεργο της υπόθεσης, ότι χτυπά ξαφνικά τα θύματά του και μετά εξαφανίζεται και κυκλοφορεί με το μαχαίρι στα χέρια. Σε κάποιες περιπτώσεις ληστεύει. Ναι, αλλά το βασικότερο είναι ότι χτυπάει χωρίς λόγο, όπως είπε η αστυνομία. Άρα, δηλαδή, αυτό εδώ πέρα το μεγάλο μπέρδεμα. Ακριβώς. Εδώ το μπέρδεμα είναι ότι έχουμε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις να έχει διαπράξει ληστεία. Και σε άλλες να έχει αφαιρέσει κινητά. Ναι, να έχει διαπράξει ληστεία και σε άλλες απλώς. Ακριβώς. Και γι' αυτό η αστυνομία. Να βγάζει μαχαίρια. Ακριβώς, να βγάζει μαχαίρι. Και η αστυνομία εκτιμά ότι πρόκειται πιθανότητα για ένα άτομο που έχει ψυχολογικά προβλήματα. Εδώ λοιπόν είναι πολύ σοβαρότερο το θέμα. Και γι' αυτό και υπάρχει τρόμος στον κόσμο. Εκεί σε καλά καθόμαστε, σου βγάζει ένα μαχαίρι. Σκοτώσει. Να πας σε σφάξει κιόλα. Είναι σαν απειλή, είναι και το παιδί σου. Σίγουρα. Αδιανόητα πράγματα. Να θυμίσουμε, αδιανόητα. Να θυμίσουμε και μια υπόθεση παλαιότερα. Ναι. Με έναν τύπο ψυχασθενή, ο οποίος, αν θυμάστε, πυροβολούσε, ελεύθερος σκοπευτής, πυροβολούσε σε διάφορα σημεία της Αθήνας κόσμο. Και είχαμε αρκετούς τραυματίες. Τι, γι' αυτό σε καταδικάστηκε. Το βιάσαν, καταδικάστηκε. Τον ανακάλυψε η αστυνομία, είχε βάλει. Το θέμα είναι να πιαστεί πριν κάνει κανένα κακό. Πάμε τώρα γρήγορα στην Νατάσα Φαφιά.